Και πάμε γρήγορα στην υπόθεση η οποία πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο και αναφερόμαστε στο βιασμό της 24χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε υπάρχουν εξελίξεις όπως η ίδια καταγγέλει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της και γι' αυτό το λόγο το κορίτσι έφυγε από το σπίτι της. Έτσι ακριβώς λοιπόν έχουν τα πράγματα. Όπως φαίνεται περνάει δύσκολες στιγμές η 24χρονη, καθώς η κοπέλα έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει και το σπίτι της, φοβούμενη ακόμα και για την ίδια της τη ζωή. Δέχεται απειλές η 24χρονη, έχει γίνει πολύ δύσκολη η καθημερινότητά της. Πέρα από τις απειλές, αισθάνεται φυσικά και η ίδια πάρα πολύ φόβο. Yeah. Να πούμε ότι φιλοξενείται από κάποια άτομα, κάποιους γνωστούς της, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο φυσικά και τη φοβίζει πάρα πολύ. Προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό της. Βέβαια θέλει να βοηθήσει τις αρχές ώστε οι ένοχοι να πιαστούν. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί. Να πούμε ότι καθημερινά η συμπαράσταση του κόσμου ολοένα και αυξάνει. Είναι πολλά άτομα που έχουν σταθεί δίπλα στην 24χρονη και αυτό είναι κάτι το οποίο την έχει βοηθήσει έτσι ώστε. Το θέμα είναι να ποιος την απειλεί και τι απειλές δέχεται. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Και αυτό εδώ πέρα είναι το οποίο εξετάζει και η ελληνική αστυνομία. Ποιοι απειλούν την 24χρονη που κατήγγειλε το βιασμό της από γόνους πάπλου των οικογενειών. Γιατί μπλέκονται πολλά πρόσωπα μέσα. Μπλέκονται αθλητές, γνωστοί παίκτες reality, γη από μεγάλες οικογένειες. Μπλέκονται πολλά άτομα. Να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων. Αυτά τουλάχιστον λέει η αστυνομία. Το οποίο γραφείο δημοσίων σχέσεων που φέρεται να είναι στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας είναι ο φορέας ο οποίος διοργάνωνε πάρτι. Στην ατζέντα του υπάρχουν όλα αυτά τα πρόσωπα που προανέφερε η συνάδελφος, δηλαδή αθλητές, επιχειρηματίες, βιομήχανοι, μέχρι και εφοπλιστές στη λίστα αυτού του γραφείου. Και όλοι τώρα προσανατολίζονται μετά από εισαγγελική έρευνα του ιδίου του εισαγγελέα πρωτοδικών του κυρίου Βασίλη Πλιώτα, προκειμένου να διερευνηθούν, τυχόν ευθύνες των ατόμων είτε του γραφείου είτε άλλων ομάδων οι οποίες κινήθηκαν προς το σκοπό αυτό. Με ποιον τρόπο δρούσαν κατά την αστυνομία? Ο τρόπος ήταν, βρίσκανε κοπέλες οι οποίες άλλες εκδίδονταν, άλλες δεν εκδίδονταν, ναι, και με το χάπι του βιασμού εικάζουν ή κάποιου άλλου είδους ουσίες τις οποίες αποκαλούν εργαλείο οι αστυνομικοί στην προκειμένη περίπτωση, φρόντιζαν να κάμπτουν τις αντιστάσεις των κοριτσιών έτσι ώστε να πηγαίνουν στα πολύτιμα κρεβάτια του υποψήφιου που πήγαινε στο πάρτι για να γλεντήσει. Γι' αυτό και ερευνούν, όπως είπαμε και χθες, κύκλωμα μαστροπίας.